με υγεία, αισιοδοξία και η τηλεθέρμανση έχει περάσει και στο παρελθόν αρκετές μπόρες, τα πάλεψε, στάθηκε όρθια και πάλι είναι όρθια και θα σταθεί όρθια και όλοι μαζί θα παλέψουμε, ο Δήμαρχος, η διοίκηση, οι πολίτες να στηρίξουν αυτό το αγαθό, γιατί εμείς που ζούμε στα χωριά πολύ καλά ξέρουμε τι σημαίνει θερμική ενέργεια. Να βάλουμε όλοι, με λίγα λόγια δηλαδή, πλάτη να περάσει αυτή η πόρα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Με συνεργασία και όλοι μαζί. Με αυτά τα λίγα νομίζω θα ξεκινήσουμε να κόψουμε την πίτα μας και στη συνέχεια θα έχουμε το δικαιωμάτιο. Ο πάγος, και ενώ κάνατε έκπτωση, στην ουσία πληρώσανε τα περσινά ίσως και κάτι παραπάνω. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι ως Δημοτική Αρχή είχαμε δεσμευθεί ότι θα προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΥΠ να κάνει μια σημαντική έκπτωση στα τιμολόγια που θα εκδώσει για τον Ιανουάριο λόγω της παροχής ελλιπούς θερμικής ενέργειας προς τους πολίτες. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Η τηλεθέρμανση προκειμένου να δώσει έστω και αυτή την θερμική ενέργεια που έδωσε καίει τον καυστήρα της καθημερινά και χρειάζεται να καίμε περίπου 50 με 60 τόνες πετρέλαιο το 24ωρο που ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος και συνεπώς υπάρχει μια δυσκολία. Παρά τα αυτά όμως είχαμε δεσμευτεί ότι θα προτείνουμε στο τέλος σύμβουλο να γίνει μια σημαντική έκπτωση στο τιμολόγιο. Τα τιμολόγια τα οποία εκδόθηκαν με βάση τη θερμική ενέργεια που καταναλώθηκε. Η μείωση όμως, έτσι όπως είχα συζητήσει με τη διεύθυνση της τηλεθέρμανσης, περίμενα και έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η έκπτωση στο 12% έκανα παρέμβαση επικοινωνώντας με τη διεύθυνση και ζήτησα αυτή η έκπτωση να αυξηθεί. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, γι' αυτό και ζήτησα σήμερα τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΥΠ και αυτό έγινε γιατί θα πρέπει αυτή η τιμολογιακή πολιτική να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και πριν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συζητούσε το θέμα και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, σήμερα θα συζητηθεί με την παρουσία μου το θέμα για να αλλάξει το ποσοστό και να μεγαλώσει. Είπαμε ότι το ποσοστό θα είναι σε τέτοιο ύψος που θα αντέχει η επιχείρηση αυτό το ποσό να μην εισπραχθεί. Δεν είπαμε ποσοστά. Είμαι σίγουρος ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μικρότερο το οποίο προκύπτει από την συγκεκριμένη έκπτωση που αποφασίστηκε και σήμερα θα ζητήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο να αλλάξει την απόφασή του και να αυξήσει το ποσοστό. Θέλω να συγχαρώ τους εργαζόμενους στην τηλεθέρμανση γιατί πραγματικά σε πολύ δύσκολες στιγμές δουλεύουν ακατάπαυστα για να δώσουν λύσεις. Είδαμε φέτος σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και στη διάρκεια της νύχτας να δουλεύουν συνεργεία για να αποκαταστήσουν βλάβες και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα παράδειγμα σε όλους τους εργαζόμενους όλων των νομικών προσώπων και του Δήμου για να μπορεί να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες που προέκυψαν χωρίς την ευθύνη της τηλεθέρμανσης και του Δήμου και τις οποίες τις πληρώνει δυστυχώς ο καταναλωτής. Νομίζω ότι πρέπει όταν υπάρχουν θετικές αντιμετωπίσεις αντίξεων καταστάσεων να τις επισημαίνουμε και να δίνουμε μια ηθική επιβράβευση σε αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να συγχαρώ τους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Δυστυχώς προκύπτουν απρόοπτα πάντα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Όμως
σε πολλές περιπτώσεις είναι πέρα και πάνω από τις δυνατότητες και τις δυνάμεις. Να ευχηθώ λοιπόν λόγω της κοπής της βασιλότητας χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη σε όλους, προσωπική και οικογενειακή, και να ευχηθώ μέχρι το τέλος αυτής της θερματικής περιόδου τουλάχιστον να μην έχουμε καμία άλλη βλάβη στην τρίτη μονάδα του ΑΕΣ της καρδιάς. Εμείς θα στηρίξουμε και θα κάψουμε όσο πετρέλαιο χρειάζεται για να μπορεί τουλάχιστον σε συνθήκες καλές να καλύπτεται η θερμική ενέργεια και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε μέσα στις δυνατότητες που υπάρχουν από την επιχείρηση. Όμως θέλω να ζητήσω και την κατανόηση από τη μεριά των καταναλωτών για αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και επίσης είμαστε σε συνεχή διαβούλευση, επαφή και συνεργασία να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για την επόμενη θερματική περίοδο και τις εφεδρίες που χρειάζονται, καθώς επίσης και στη σύνδεση της καινούργιας μονάδος, που εκεί δεν θα υπάρχουν εφεδρίες, και γι' αυτό συνεργαζόμαστε αλλά και διαπραγματευόμαστε με τη ΔΕΗ να εξασφαλιστούν στη σύμβαση που θα υπογράψουμε.